Έλλειψη παθολόγου και ορθοπαιδικού γιατρού υπήρχε το τελευταίο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο Δηδημοτήχου, κενά τα οποία πρόκειται να αναπληρωθούν συντόμως, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή. Το ζήτημα της περαιτέρω στελέχωσης της δομής υγείας αποτελεί ένα θέμα που, σε συνδυασμό με την αυτονόμησή της, μονοπολούν το ενδιαφέρον εργαζομένων, διοίκησης αλλά και πολιτών. Οι θέσεις τόσο του παθολόγου όσο και του ορθοπαιδικού πρόκειται να πληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον Στέφανο Καρακόλια, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Στάθη Στάμο να επισημαίνει ότι το ζήτημα της υποστελέχωσης τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό έχει πλέον λάβει διαχρονική διάσταση. Όσον αφορά την παθολογική και την ορθοπαιδική κλινική, στο δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου του 2018 δημιουργήθηκαν κάποιες πρόσκαιρες ελλείψεις που είχαν να κάνουν με το μεσοδιάστημα που χρειάζεται από την υπογραφή των αποφάσεων διορισμού κάποιων γιατρών που θα έχουμε στις επόμενες ημέρες μέχρι την ανάληψη καθηκόντων τους. Έτσι, αναμένουμε μία παθολόγο με τριετή σύμβαση, επικουρικός γιατρός δηλαδή, να προσληφθεί μέσα στις επόμενες 8 ημέρες και στη συνέχεια αναμένουμε μέσα σε περίπου 15 ημέρες από σήμερα έναν μόνιμο ορθοπαιδικό. Την προηγούμενη εβδομάδα, εντωμεταξύ, ανέλαβε καθήκοντα και μία μόνιμη αναισθησιολόγος από μία προκήρυξη η οποία έτρεξε μέσα στο 2017. Με τρεις παθολόγους που θα έχουμε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι έχει καλυφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το κενό και μπορώ να θυμηθώ ότι την τελευταία φορά που εργάζονταν τρεις παθολόγοι στο τμήμα ήταν αρκετά χρόνια πριν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στο νοσοκομείο Δημοτήχου. Πραγματικά έχει κουράσει η όλη κατάσταση την τελευταία πενταετία, να έχει την αγωνία ο πολίτης αν θα μπορεί να βρει γιατρό για να εξυπηρετηθεί. Οι εργαζόμενοι έχουν υπομειστεί ένα τεράστιο βάρος στις λειτουργίες αυτού του νοσοκομείου και δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον γιατί έχουν κουραστεί, έχουν κουράσει και ξέρετε η κούραση είναι, θα φέρει και λάθος. Και όταν μιλάμε για γιατρό που εφημερεύει 17 ημέρες το μήνα για να μπορέσει να στηρίξει τη λειτουργία του Ιδρύματος, καταλαβαίνετε, μοιραία μπορεί να κάνει και λάθος. Και αυτό θα είναι επώδυνο για όλους μας. Άρα λοιπόν η πολιτεία θα πρέπει επιτέλους να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα του νοσοκομείου Δημοτήχου. Σήμερα δεν υπάρχει τακτικό ιατρείο παθολογικής. Αν υπήρχε, να είστε σίγουροι ότι θα ήταν γεμάτο όλο αυτό το σημείο εδώ που καθόμαστε, διότι ουσιαστικά η περιοχή του Δημοτήχου δεν έχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και έχουμε υπομειστεί και αυτό το έργο, το να εξυπηρετούμε τη συνταγογράφηση των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την αυτονόμηση της μονάδας υγείας, η οποία έχει προαναγγελθεί από τον αρμόδιο Υπουργό και Υφυπουργό, πρόκειται να ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο χρονικό διάστημα. Να σημειωθεί ότι προς την κατεύθυνση της αυτόνομης λειτουργίας του νοσοκομείου Δηδημοτήχου, πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στο βουλευτή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καΐσα, τον Δήμαρχο Δηδημοτήχου Παρασκευά Πατσουρίδη και τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό στην Αθήνα, ενώ φορείς και συλλογικότητες του Βορείου Τμήματος του Νομού έχουν ετηθεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Γνωρίζουμε ότι τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτη θα έχουμε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο σχετικά με την αναδιάρθρωση της οργάνωσης των υγειονομικών περιφέρειων, όπου εκεί μέσα θα δούμε και το θέμα αυτονόμησης του νοσοκομείου. Από το Υπουργείο έτσι είχε τεθεί ότι είναι μαζί πακέτο αυτά τα δύο. Εμείς περιμένουμε μία υπόσχεση και του κυρίου Καΐσα που είχε να κάνει με το ραντεβού που θα κλείσει με τον Πρωθυπουργό. Αν και παρήλθαν οι ημερομηνίες, μας είχε πει 8 με 13 Γενάρη, ήδη είμαστε σε 6 Φλεβάρι. Οπότε για τα θέματα αυτά δεν έχουμε καμία ενημέρωση.